Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές και κυρίες βουλευτές, έχουμε τη χαρά, τη τιμή να παρουσιάσουμε εδώ σήμερα σε αυτό το ωραίο θέατρο, στο θέατρο, το τρίτο μυθιστόρημα του φίλου του Νίκου του Σκορίνη. Ο τίτλος είναι ένας τίτλος ευρηματικός, που όπου και αν πας να μην χαθείς. Όπου και αν πας, λοιπόν, να μην χαθείς. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω όλους σας και να πω ένα ευχαριστώ στους συντελεστές αυτής της παρουσίασης, στο σκηνοθέτη τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, την βουλευτήνα πολιτικό βεβαίως, έτσι, την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, την κυρία Άννα Παπά, ηθοποιό, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο, συγγραφέα, και να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Εύη Μπαρμπάτση, δημοσιογράφου, η οποία θα συντονίσει και την παρουσίαση του βιβλίου. Στο πιάνο που ακούγαμε πριν ήταν ο κύριος Λεώτιος Τσόκας. Για τον Νίκο. Θα πω λίγα λόγια για να μην μακρηγορούμε σε αυτή την παρουσίαση. Εξάλλου θα μας πούνε για το βιβλίο, θα μιλήσουν. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα ποταμός. Αφηγείται μια ασίγαστη περιπλάνηση με αρχή, τέλος και ξανά αρχή. Από το 1950 μέχρι τις μέρες μας, από τον Ταΐγετο στο Βανκούβερ, στην Αθήνα, στο Ανατολικό Βερολίνο, στην Κούβα, στη Βουδαπέστη, στη Μοζαμβίκη, στην πρωτεύουσα του Κονγκό, την Σάσα και τέλος στο Αιγαίο εδώ στην πατρίδα μας. Είναι ένας ασυρρήβαστος πρωταγωνιστής, ο ήρωας του βιβλίου, που μάχεται για τη ζωή τη δική του αλλά και των άλλων. Και το έτοιμα βεβαίως που αφήγει να πλανάται και θα μας το πει στο βιβλίο ο Σκορίνης, θα δικαιωθεί. Να πω λίγα λόγια όμως έτσι για τον Σκορίνη. Ο Σκορίνης είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, είναι ένας βαθιά έτσι αριστερός, να το πω έτσι, αλλά όχι με την έννοια του αριστερού μόνο. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι ένας αγωνιστής της ζωής, παλεύει για την κοινωνία και εκτός των άλλων που έχει κάνει τη ζωή του επαγγελματικά και έχει βέβαια αφοσιωθεί στη ζωή και στην πολιτική. Το τελευταίο προφανώς, αλλά πρέπει να είναι από πριν φαντάζομαι, τον έχει συνεπάρει η συγγραφή των βιβλίων, των ιστορημάτων. Τα βιβλία τα οποία έχει κυκλοφορήσει είναι το πρώτο δυτικοανατολικά της γης, Ακύματη, και τώρα αυτό. Τα βιβλία του θα γίνουν και θεατρικές παραστάσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι στην εποχή αυτή που ζούμε, την τελευταία, όχι μόνο δεκαετία, και πιο πριν, είναι λίγες οι περιπτώσεις συγγραφέων που αποτυπώνουν ξεκάθαρα και έχουν βαθιά λογοτεχνία και αποτυπώνουν ανάγλυφα την ελληνική διαχρονία, η οποία ξεκινάει στην ουσία μετά τον εμφύλιο και φτάνει στις μέρες μας. Και στα τρία αυτά βιβλία, πιστεύω ότι ο Νίκος έχει δώσει αυτό το οποίο πρέπει να διαβάσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως οι νέες γενιές. Γιατί θα καταλάβουν, θα συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη χώρα αυτή, στην πατρίδα μας. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της εκδόσης Λιβάνη. Θα κατέβω, θα συνεχίσει και θα οργανώσει την συζήτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου «Όπου κι αν πας να μην χαθείς». Όποιος γνωρίζει τον Νίκο Σκορίνη, αντιλαμβάνεται πως το να χάνεται μέσα στους ήρωες των βιβλίων του είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Διότι είναι, θα λέγαμε, η διέξοδός του. Η διέξοδος από την πραγματικότητα, μια δύσκολη πραγματικότητα, μια σκληρή πραγματικότητα. Ασχολείται και με την πολιτική, ένας χώρος αρκετά δύσκολος. Αρκετές φορές δίνεις μάχες, άνισες μάχες. Οπότε το να ακροβατεί μεταξύ της πραγματικότητας και της ουτοπίας, θα έλεγα ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του. Όπως ο ίδιος εξιστορεί, όταν συζητάς μαζί του και τον ρωτάς για τη συγγραφή των βιβλίων, αυτό που λέει είναι ότι είναι σαν να υπάρχει μία μούσα που του υπαγορεύει και
αυτός απλά καταγράφει. Νομίζω όμως, Νίκο, ότι δεν καταγράφεις απλά. Το χαρακτηριστικό των βιβλίων σου είναι το έντονο συναίσθημα. Ο αναγνώστης ζει μαζί με τους πρωταγωνιστές. Κλαίει, γελάει, χαίρεται, δυσκολεύεται. Μάλιστα, στο όπου κι αν πας να μην χαθείς, ζει τις διαδρομές και του Πέτρου και του Ορέστη και της Ευδοκίας, που είναι και η αγαπημένη μου. Και μέσα από αυτούς είναι, θα λέγαμε, και μια υπενθύμηση ότι όπου τελικά και αν μας βγάλει η ζωή, δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη στον εαυτό μας. Δεν πρέπει λοιπόν να σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε σε εμάς για να μην χαθούμε. Κοντά μας λοιπόν απόψε για να μιλήσουν για το βιβλίο είναι ο κύριος Θέμης Μωμολίδης, σκηνοθέτης, η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, και η κυρία Ιωάννα Παπά, ηθοποιός. Κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ο αγαπημένος φίλος και καλός σύντροφος Νίκος Κορίνης μου πρότεινε να έρθω στην παρουσίαση του βιβλίου του, δέχτηκα με χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί τον εκτιμώ πολύ τον ίδιο, αλλά επίσης εκτιμώ την ανθρωπιά και την ευαισθησία που πραγματικά φέρνει σε όλες τις πτυχές της ζωής του και την πολιτική του δραστηριότητα και την κοινωνική του ζωή. Διάβασα λοιπόν το βιβλίο και πρέπει να πω ότι το βρήκα συναρπαστικό, Νίκο. Είναι ένα βιβλίο πραγματικά το οποίο διατρέχει όλη τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ξεκινώντας από τα σκληρά χρόνια του εμφυλίου μέχρι σήμερα. Αλλά είναι ένα βιβλίο που η πολιτική κυριαρχεί χωρίς να είναι πολιτικό. Έχει επιλέξει ο συγγραφέας ο Νίκος να, μέσα από τη λογοτεχνία, να παρουσιάσει όλη αυτή την πολιτική διάσταση που έχει να κάνει με τα γεγονότα, με τις επιλογές των ηρώων του, με τις καταστάσεις που υφίστανται, τους αγώνες, τις διαψεύσεις, τις προσδοκίες, τις ελπίδες, αλλά η επιλογή να γίνει μέσα από τη λογοτεχνία το παρουσιάζει πολύ πιο ολοκληρωμένα, γιατί το παρουσιάζει μέσα σε όλη την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα και μέσα από τα συναισθήματα και πραγματικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων και έτσι γίνεται πολυδιάστατο. Και αυτό νομίζω ότι είναι και από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του συγκεκριμένου βιβλίου. Όταν το διάβασα, πρέπει να πω ότι σε πάρα πολλά σημεία συγκινήθηκα, προβληματίστηκα, σε πολλά ένιωσα ταύτιση, είτε έχοντας ζήσει τα γεγονότα, είτε επειδή είναι γεγονότα εκεί, από καθένας μας τα έχει προσεγγίσει από διάφορους τρόπους. Και θα έλεγα ότι το βιβλίο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η πλοκή, όπου είναι μια ενδιαφέρουσα πλοκή, συναρπαστική πλοκή, μέσα σε όλη την διαδικασία της ξενιτιάς, των διώξεων, στα σκληρά χρόνια του εμφυλίου, η μετανάστευση, η ελληνική επαρχία, τα χρόνια μετά του 60 και του 70 στη δικτατορία και τα φοιτητικά χρόνια, η πολιτική και κοινωνική συνειδητοποίηση, η μεταπολίτευση, οι πρώτες αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί το κόμμα είναι, βέβαια, κατέχει ένα σημαντικό ρόλο σε όλη την συμμετοχή και αυτογνωσία του ήρωα. Και φυσικά οι εξελίξεις μετά το 89, η νέα συγκυρία, φτάνοντας πια στο επίκαιρο πλέον σημείο που έτσι ξεκινάει και τελειώνει το βιβλίο, με μια δραματική σκηνή στοιχείο και πρόσφυγες που έρχονται να βρουν καταφύγιο, η αναγωγή στους κατετρεγμένους της εποχής μας που ψάχνουν ελπίδα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, που είναι μια συναρπαστική, ενδιαφέρουσα ιστορία. Το δεύτερο επίπεδο είναι το ιστορικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Είναι η μεγάλη ιστορία, η συλλογική ιστορία και είναι και οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες που χτίζουν ένα καμβά μέσα στη μεγάλη συλλογική ιστορία που έχει και μέσα της και αυτή την ελληνική τραγωδία όλων αυτών των δεκαετιών. Και βέβαια, μέσα από τις μικρές ιστορίες αναδεικνύονται και οι μικρές οικογενειακές στιγμές, τραγωδίες και πώς δένουν σε αυτή τη συλλογική πορεία, σε μια συλλογική περιπέτεια. Και ύστερα είναι η τρίτη διάσταση του βιβλίου, που είναι η πορεία της αριστεράς, η πορεία του κινήματος, η πορεία των αριστερών, των ανθρώπων που πίστεψαν. Ο ήρωας είναι παιδί και της ανάγκης,
και της εποχής του. Και στο τέλος, από επιλογή, πάλι μέσα στις ανάγκες της εποχής του και περιπλανιέται και ψάχνεται, αμφισβητεί και ταυτόχρονα μέσα από όλη τη δική του πορεία ανάγλυφα παρουσιάζεται και όλη αυτή η περιπέτεια, το ταξίδι της αριστεράς, η σταθμή, οι διαψεύσεις, οι ελπίδες και η αναζήτηση και το τελικό ερώτημα το οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια, όπως τουλάχιστον εγώ το εξέλαβα. Έχει διάφορες στιγμές και θα ήθελα έτσι σε ορισμένα να αναφερθώ για να μην μακρηγορήσω, γιατί είναι και ένα βιβλίο πάρα πολύ πλούσιο σε εικόνες, γεγονότα, καταστάσεις, που ακριβώς έρχεται να παρουσιάσει από το πιο δραματικό μέχρι το πιο τρυφερό. Και θα πω χαρακτηριστικά. Η φιγούρα της μητέρας, της Ευδοκίας, είναι αρχιτεκτική φιγούρα της Ελληνίδας μητέρας. Είναι συγκλονιστική, δηλαδή σε στιγμές σου θυμίζει η αρχαία τραγωδία. Ο καθένας βρίσκει ένα κομμάτι της μητέρας του. Ή όταν ο ήρωας σε ένα σημείο προς το τέλος λέει «γιατί να γυρίσω πίσω», όταν πια δεν είναι η Ευδοκία να με περιμένει. Έχοντας χάσει κι εγώ τη μητέρα μου πριν ένα χρόνο, ήταν ένα στοιχείο που με συγκίνησε, γιατί η μητέρα, η Ελληνίδα μάνα, όπως την έχουμε ζήσει, είναι το σημείο αναφοράς και πάντα ένα σημείο επιστροφής. Υπάρχει όμως και η τρυφερότητα, υπάρχει και η εξιστόρηση της ενηλικίωσης. Αναφέρομαι, Νίκο, σε αυτή την όμορφη σκηνή που περιγράφεις με τον ήρωά μας σε παιδική ηλικία στο δημοτικό, που μου θύμισε λίγο ένα μικρό Tom Sawyer που συνύπετρο παίρνει το σταχτή, το γαϊδουράκι του και τον αζόρ, το σκυλάκι και έχουν μια περιπέτεια συνύπετρο και που πραγματικά όταν επιστρέφουν μετά από αυτή την περιπέτεια πίσω στο σπίτι, τελειώνει ο Νίκος λέγοντας ότι η αφοσίωση και η αγάπη είναι πέρα από το άνθρωπο, είναι κάτι ευρύτερο η αγάπη για τη φύση, για τα ζώα, για το δεσμό που αναπτύσσεται. Υπάρχει το χιούμορ. Λέω ένα σημείο που ο ήρωάς μας μαζί με έναν σύντροφό του είναι νέοι στο κόμμα, νεολαίοι, στη μεταπολίτευση και πρέπει, έχουν αναλάβει από την Κουκούλου να μεταφέρουν τον Γιάννη Ρίτσο. Ίσως είναι και λίγο βιωματικό αυτό, γιατί μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου σαφώς υπάρχουν και συλλογικές και βιωματικές μαρτυρίες και βιώματα, όπου δείχνει όλη την αγωνία των νέων συντρόφων και του πάνε όλα στραβά, που βρέχει, που χαλάει το αυτοκίνητο, που ο Ρίτσος τελικά πρέπει να πάρει ταξί για να πάει στην εκδήλωση. Όλα γραμμένα με πολύ τρυφερότητα και πάρα πολύ χιούμορ. Οι αναφορές βέβαια στην Κούβα, στη Μοζαμβίκη, στο Κονγκό, στα εθνικοπλευρατικά κινήματα που αξίζει να διαβαστούν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που έχει πλέον καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισμός και η αναζήτηση σε αυτά τα κινήματα ακόμα μιας ζωντανής ελπίδας, επαναστατικότητας και κοινωνικής χειραφέτησης και αλλαγής. Και βέβαια ένα άλλο σημείο που εκεί είναι και η κριτική ματιά του Νίκου, που περιγράφει αρκετά χρόνια πριν το 89, αλλά όχι μέσα στη δεκαετία του 80, ένα ταξίδι που έχει πάει μία φίλη, ο ήρωάς μας, στη Βουλγαρία και που πάει να μιλήσει στο Χαρίλο Φλωράκη και του με έναν πολύ έτσι ανθρώπινο μεν, διστακτικό, με συστολή απέναντι στο Χαρίλο Φλωράκη, να θέσει κάποια θέματα και κάποια ερωτήματα για την κατάσταση στη Βουλγαρία τότε. Μιλάμε, πλησιάζουμε πια προς το 89 και που είναι και αρκετά τελικά προφητικά για αυτά που ακολούθησαν στη συνέχεια. Για να κλείσω και να μην μακρηγορώ. Ποια είναι τελικά η αίσθηση που αποκόμισα από αυτό το βιβλίο? Υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία τελικά σε όλη αυτή την μεγάλη πορεία και σε αυτή την περιπέτεια την ανθρώπινη, την κοινωνική, της αριστεράς. Το τέλος είναι τραγικό και για τον ήρωά μας, αλλά είναι και τραγικά επίκαιρο. Είναι όμως απεσιόδοξο. Ο ίδιος ο Νίκος, στο τέλος, και θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, μιλάει για το κημητήριο των χαμένων ελπίδων και λέει «Έμειναν τα όνειρα ταξίδια περπάτητα, έμειναν τα ταξίδια όνειρα ανεκπλήρωτα, έμειναν οι έρωτες ψήθυροι κρυφοί, έμειναν μόνες τους συνότες να τραγουδούν, Ορέστη, το ταξίδι σου είναι ακόμα στην αρχή». Και σκέφτηκα μετά ότι
Είναι λάθος ίσως το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν είναι απεσιόδοξο ή αισιόδοξο το τέλος. Είναι άλλο το ερώτημα και νομίζω ότι αυτό τελικά ο Νίκος, όπως το προσέγγισε, θα προσπαθεί να μας πει. Το ερώτημα είναι, στην τραγική μοίρα των ανθρώπων, τι είναι αυτό που τελικά δικαιώνει την συλλογική και την προσωπική ύπαρξη και δίνει νόημα στη ζωή μας. Σε αυτό το ερώτημα, λοιπόν, ίσως είναι αισιόδοξο τελικά. Είναι η απάντηση αισιόδοξη και νομίζω ότι οι συντεταγμένες του Νίκου, όπως ο ίδιος τις έχει θέσει στην αρχή, που λέει «Τρία στοιχεία της ζωής με έκαναν άνθρωπο. Η αγάπη, η ελπίδα, ο θάνατος. Τρία στοιχεία της ζωής με πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Η θέληση, η τόλμη, η ανυπακοή. Τρία στοιχεία της ζωής με εμπόδισαν να φτάσω ως το τέρμα. Ο εγωισμός, ο φόβος, η αιωνιότητα του εφήμερου». Τι ωραία έκφραση, η αιωνιότητα του εφήμερου. «Ένα στοιχείο της ζωής με έκανε Θεό, ο έρωτας. Ένα στοιχείο της ζωής με έκανε άθεο,